Yo! Πώ πάει το YouTube, μάλλον εδώ από το DSA Craft. Πρέπει να πω ότι τα βίντεο με το Hello Neighbor ήταν πολύ ωραία και πραγματικά το διασκέδαζα να παίζω πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην καθημερινή μα ρουτίνα. Και πώ θα το κάνουμε αυτό, με ένα ακόμα redstone βίντεο. Λοιπόν, στο σημερινό μα βίντεο θα σα δείξω πώ να φτιάξετε ένα lock door. Και βασικά είναι ένα lock door με κωδικό. Πάμε εδώ πέρα, βάζουμε στο hopper τον κωδικό, η πόρτα ανοίγει και μετά. Την κλείνουμε. Αυτό είναι. Οπότε, τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι αυτά που βλέπετε μέσα στο ημετόριο αυτή τη στιγμή. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε, θα πρέπει να κάνουμε αυτό εδώ πέρα το μικρό σχήμα για να δουλέψει η πόρτα μα. Εδώ, απλά αν θυμηθείτε να αφήσετε αυτό το μπλοκ κενό. Δεν χρειάζεται και βασικά θα παιδεύεστε περισσότερο. Τώρα, υπάρχει πόρτα, υπάρχει και ένα κουμπί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμω κατευθείαν με το πώ να το φτιάξετε. Πρώτα απ' όλα, σπάμε μια τρύπα στον τοίχο και βάζουμε ένα chest από πίσω κάπω έτσι. Συνέχεια, παίρνουμε ένα hopper και το βάζουμε να τρέχει μέσα στο chest, ακριβώ έτσι. Μετά σπάμε δύο blocks κάτω από το chest, βάζουμε άλλο ένα chest και ένα hopper ανάμεσά του. Και τέλο ένα redstone torch εδώ πέρα. Επίση αυτό το block μπορούμε να το σπάσουμε. Τώρα στη συνέχεια παίρνουμε ένα redstone comparator και το βάζουμε εδώ από το chest και δύο blocks of redstone τώρα το επόμενο βήμα προσοχή πάρα πολύ γιατί είναι πολύ σημαντικό μέσα στο chest βάζετε 64, 34 και στη συνέχεια γεμίζετε όλο, όλο αυτό εδώ πέρα με τον κωδικό σα. Γιατί αυτό θα είναι ο κωδικό τη πόρτα μα. Είναι μια πόρτα με κωδικό και το jungle sapling θα είναι ο κωδικό. Τώρα προσοχή γιατί μπορεί κάποια blocks να τρέξουν κάτω από τα hoppers κτλ. Οπότε μεγάλη βάση σε αυτό. Τώρα στη συνέχεια πάμε εδώ πέρα πίσω από το κουμπί. Βάζουμε 3 blocks από redstone έτσι ένα μπλοκ τη επιλογή μα εδώ. Συνέχεια ένα redstone torch, μετά μερικά redstone, κάπω έτσι. Τέλο, ένα redstone block εδώ. Ε, συγγνώμη, ένα block, ένα repeater και από πίσω του ένα redstone torch. Τώρα, συνέχεια πάμε εδώ πέρα, σπάζουμε 1, 2, 3 και βάζουμε 3 redstone dust. Και αυτό βασικά είναι το όλο design. Ορίστε, Πολύ μικρό, σχετικά compact δηλαδή μαζεμένο Οπότε τώρα ας πάμε να το τεστάρουμε Ερχόμαστε στο hopper, βάζουμε το κλειδί μας, η πόρτα ανοίγει Ερχόμαστε εδώ πίσω, πατάμε το κουμπί και από πίσω μας η πόρτα λογικά θα πρέπει να κλείσει Αλλά δεν θα κλείσει γιατί αυτό, 35 Εμείς θέλουμε να υπάρχουν 34 και μόλις βάλουμε 34 η πόρτα κλείνει Ορίστε. Και όπως είπατε πριν, προσοχή γιατί πολλά blocks μπορεί να κάνουν travel μέσα από το hopper, μέσα στο chest εδώ πέρα, οπότε δώστε λίγο βάση σε αυτό το κομμάτι. Και λοιπόν κυρίε και κύριοι αυτό ήταν και για το σημερινό βίντεο, φτιάξαμε ένα redstone door με κωδικό, Ου, με κωδικό ένα jungle sapling, αλλά μπορείτε στην πραγματικότητα να βάλετε ό,τι block θέλετε. Συστήνω να βάλετε κάτι εύκολο, κάτι σαν το dirt, το οποίο μπορείτε να πάρετε άπειρα, σαν το sand ή γενικά οτιδήποτε αλλά να είναι stackable. Αλλά τέλος πάντων, αυτό ήταν και το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και άμα ναι δώστε το ένα μεγάλο like. Επίσης, άμα θέλετε και άλλα βίντεο σε και αυτό, κάντε subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!